Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας, αφού οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με το παιχνίδι των συνεχών ανατιμήσεων. Εταιρεία Καφέ, που τον περασμένο Νοέμβριο εντοπίστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να εσχροκερδεί και της επιβλήθηκε πρόστιμο του 1 εκατομμυρίου ευρώ, αμέσως μετά ρίχνει τις τιμές 30% σε όλους τους καφέδες, όπως θα δείτε σε αυτοψία που έγινε από το Open εκείνες τις ημέρες. Είχε 8,70, το πήγε 7,80. Κάποια στιγμή είχε σε κάποια ράφια την προσφορά, σε κάποια άλλα. Δηλαδή και το 780 και το 870 και πες την πατάγε. Τώρα το έχει παντού με προσφορά 1 ευρώ. Σε αυτή τη συσκευασία καφέ φαίνεται η μεγάλη μείωση της τιμής. Εντοπίζεται στα σούπερ μάρκετ 5,30 από 7,57 που είχε, ενώ μεγάλη διαφορά υπάρχει και στην τιμή κιλού. Σήμερα ωστόσο η πολύ γνωστή εταιρεία φαίνεται να ανεβάζει ξανά τις τιμές πάνω από 1 ευρώ, φτάνοντας να πουλά ένα μήνα μετά το πρόστιμο στα ίδια επίπεδα με την περίοδο που εντοπίστηκε να εσχροκερδεί. Δίνεται κατά προτεραιότητα η έλεγχη αυτή εκεί που έχει ήδη εντοπιστεί η παραβατική συμπεριφορά, προκειμένου να μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι πράγματι υπάρχει παράβαση. Και στο μέτρο που αυτή η παράβαση θα βρεθεί, προφανώς επιβάλλεται πρόστιμο. Σε άλλη μεγάλη αλυσίδα, σούπερ μάρκετ, φαίνεται πως στις 28 Δεκάτου ο ίδιος κωδικός καφέ έχει δύο διαφορετικές τιμές, 6,95 και 5,95, προκαλώντας αλαλούμ στους καταναλωτές με τα τρίκ που εντοπίζονται στα ράφια. Όλα είναι ακριβά. Ακριβά είναι βέβαια, όλα είναι ακριβά. Ο καθένας ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα ψωνίζει. Αυτά που έπαιρνα τα παίρνω, μπορεί να είναι λίγο λιγότερα, αλλά εντάξει. Οι αυξήσεις δεν έχουν τέλος και σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την περίοδο Φεβρουάριο του 2022 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2023, η μέση τιμή στο φρέσκο αγελαδινό γάλα ήταν 1 ευρώ και 4 λεπτά. Περνώντας αύξηση 20% στα ράφια, φτάνει 1 ευρώ και 25 λεπτά. Ενώ η τιμή του λίτρου διάθεσης από τον παραγωγό σκαρφαλώνει 33% πάνω την ίδια περίοδο και από τα 0,39 λεπτά πηγαίνει στα 0,53. Πήραμε πατατούλες, πήραμε αυγά, ντοματίνια. Πόσα δώσατε? 30 ευρώ. Η χώρα μας εμφανίζεται να βγαίνει πρωταθλήτρια στην τιμή του φρέσκου γελαδινού γάλακτος, αφήνοντας πίσω την Ιταλία, την Κροατία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.